Πέτυχαν. Και οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν πάλι για έναν απλό λόγο. Γιατί οι δανειστές αρνήθηκαν να συζητήσουν το μόνο ζητούμενο. Το μόνο ζητούμενο. Το οποίο ήταν δυνατό να καταστήσει τη χώρα βιώσιμη ξανά. Το δημόσιο χρέος. Η πενταετής καταστροφική λογική, δίθεν λογική, το ότι η αναδιάρθρωση του χρέους θα έρθει μετά την αποτυχία του προγράμματος, αυτό που συνέβη μετά το 10, επιβλήθηκε άλλη μια φορά. Αντί να προτάξουμε την αναδιάρθρωση του χρέους, ώστε να υπάρξει το σοκ της αισιοδοξίας που είναι απαραίτητο, έτσι ώστε να αναπνεύσει ο ιδιωτικός τομέας και παράλληλα μαζί του και ο δημόσιος, κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Ή τουλάχιστον μας επιβάλλεται ακριβώς το αντίθετο, με συγκεκριμένη πολιτική των δανειστών και του κυρίου Σόιμπλε, στον οποίο θα αναφερθώ αμέσως. Τι ήταν τα δύο πρώτα μνημόνια? Ήταν μια επέκταση της χρεοκοπίας του δημόσιου τομέα, την ώρα που προσποιούμασταν μέσω από νέο δανεισμό ότι λύναμε το πρόβλημα. Σήμερα, με αυτό το πακέτο το οποίο καλούμαστε να επικυρώσουμε, η ίδια λογική επιβάλλεται χωρίς καν χρηματοδότηση. Με μια τοξική υπόσχεση χρηματοδότησης, η οποία θα έρθει αφού εισαχθούν μέτρα τα οποία δεν αντέχουν στο φως της οικονομικής κριτικής. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Από μια αντιπαραβολή του νομοσχέδιου το οποίο έχουμε μπροστά μας και τις συμφωνίες του Euro Summit, παρατηρώ ότι υπάρχουν διαφορές. Κατανοώ και επικροτώ τις προσπάθειες της κυβέρνησης και του συντρόφου Ευκλήδη και της ομάδας να νερώσουν λίγο το κρασί της κακεντρέχειας του Euro Summit. Θέλω ένα ερώτημα, γιατί έχει υποπέσει στην αντίληψή μου και μια σειρά από emails από την Τρόικα που θέτουν το ερώτημα, αμφισβητούν κατά πόσον αυτά τα μέτρα από τα οποία θα περάσουμε σήμερα τους ικανοποιούν στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας που υποτίθεται ότι θα επικυρώσουμε σήμερα. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι παράγραφοι 4,1, 4,4, 5,5, αλλά ακόμα και η επέσχυντη αυτή η πρόβλεψη για την Ελστάτ. Και το ερώτημα λοιπόν που θέτω, Ευκλήδη, είναι θα αρκέσουν αυτά έτσι ώστε το Eurogroup αύριο να υπάρξει η κατάληξη που ελπίζει η κυβέρνηση? Ένα καθαρά αντικειμενικό ερώτημα είναι αυτό. Τώρα, αυτό που εμείς ως Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων έχουμε ιερό καθήκον να κάνουμε είναι να απαντήσουμε ένα απλό ερώτημα το οποίο θέλει ο ελληνικός λαός να απαντηθεί. Αυτή η συμφωνία είναι οικονομικά βιώσιμη? Μπορούμε να φανταστούμε έστω, όχι να είμαστε σίγουροι, δεν μιλάω για αγγίσεις, μιλάω να φανταστούμε αν υπάρχει η πιθανότητα βιωσιμότητας. Θεωρώ ότι τα 6 δισεκατομμύρια πλεόνασμα υπό τις παρούσες συνθήκες και με το συγκεκριμένο πακέτο το οποίο δεν περιλαμβάνει καμία αναδιάρθρωση χρέους που να μας επιτρέπει την έξοδο στην ποσοτική χαλάρωση εντός 2015. Μια ποσοτική χαλάρωση που θα ήταν προαπαιτούμενο για να μπορέσουμε να μιλάμε για βιωσιμότητα της Ελλάδας τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτό το 6 δισεκατομμύρια πλεόνασμα υπό αυτές τις συνθήκες, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον μέσα από τη δική μου οικονομετρική μελέτη, μου καταδεικνύει μια απώλεια ονομαστικού ΑΕΠ της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων τα επόμενα 3 με 4 χρόνια. Τα πάντα θα εξαρτηθούν, το ξέρει ο Υπουργός, από την αναδιάρθρωση του χρέους. Δυστυχώς, άλλη μια φορά μας πηγαίνουν για μια αναδιάρθρωση η οποία θα είναι ex post, μετά την αποτυχία του προγράμματος και όχι πριν. Όσο αφορά την. Δεν έχω χρόνο και κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω ένα λεπτό για να αναφερθώ. Θα αναφερθώ πολύ σύντομα στο θέμα του Ταμείου Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, όπως το εμείς το βλέπαμε. Το βλέπαμε να δημιουργείται ένα αναπτυξιακό Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας, το οποίο θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια αναπτυξιακή τράπεζα, χρησιμοποιώντας ως εχέγγυα τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου. Αλλά βλέπουμε αυτό να μετατρέπεται σε ένα Ταμείο Εκποίησης, το οποίο σχεδόν σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας μιλάει για 37,5 δισεκατομμύρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του χρέους και η ανακεφαλοποίηση δεν είναι. Είναι η αποπληρωμή των εξόδων της ανακεφαλοποίησης του Μνημονίου 2 με ό,τι απομείνει που δεν θα απομείνει απολύτως τίποτα. Είναι μαθηματικά βέβαιο αυτό, υποτίθεται για την ανάπτυξη. Τα ποσά τα οποία αναφέρονται
περίπου 90 δισεκατομμυρίων για το νέο χρηματοδοτικό πακέτο από τον ESM υποδηλώνουν κατ' εμέ δύο πράγματα. Πρώτον, αποκλείουν την σοβαρή αναδιάρθρωση χρέους, γιατί αν την περιείχαν δεν θα υπήρχε λόγος για ένα, τόσο, για ένα ποσό μαμούθ. Με άλλα λόγια, η συνέχιση της χρεοδουλοπαρικίας. Το δεύτερο που υποδηλώνει είναι ότι βρισκόμαστε προ μιας πολύ σημαντικής απειλής να μην υπάρξει συμφωνία με τον ESM, καθώς ήδη βλέπουμε ότι από τη μία μεριά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποκλείει τη συμμετοχή του σε ένα τέτοιο πρόγραμμα όταν κρίνει ότι το χρέος μας θα ξεπεράσει το 200%, την ώρα που ο ESM απαιτεί τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για κάτι τέτοιο. Και κλείνω λέγοντας κάτι. Θα κάνω μια αναφορά σε κάτι που γράφτηκε πριν πολύ καιρό. Οι ισχυροί απέτησαν από τους ηττημένους να αποδεχθούν όρους που δεν είχαν δικαίωμα να απαιτήσουν. Και οι ηττημένοι αποδέχθηκαν δεσμεύσεις που δεν είχαν δικαίωμα να αποδεχθούν. Αυτά ήταν τα λόγια του John Maynard Keynes για τη συνθήκη των Βερσαλιών. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι μια νέα συνθήκη των Βερσαλιών. Εμείς, στο Eurogroup, μαζί με τον Ευκλήδη που πηγαίναμε, προτείναμε ένα κοινό τόπο, μια έντιμη συμφωνία, μια γέφυρα που από κοινού σχεδιάσαμε με την καγκελαρία του Βερολίνου για να απομονώσουμε τον Δόκτωρα Σόιμπλε την 20η Φεβρουαρίου. Η Τρόικα όμως, που αρνήθηκε την ευγενική μας προσφορά να μετατραπεί σε ρεσμούς, σε συνεργασία με τον Δόκτωρ Σόιμπλε καιροφυλακτούσε. Εργάστηκε σκληρά για να επιστρέψει στην Ελλάδα η καταστροφική σαφήνεια των μνημονίων και να γίνει ακόμα πιο καταστροφική. Τιμωρητική, ακόμα πιο τιμωρητική απέναντι στο λαό, επειδή τόλμησε να πει ένα όχι με 61,5%. Το οποίο, κύριοι συνάδελφοι, ήταν ένα μεγάλο ναι στη δημοκρατική Ευρώπη, για την οποία εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε και θα παραμείνουμε ενωμένοι την ώρα που η Ευρώπη πλήττει τον εαυτό της μέσα από διαδικασίες που ο ιστορικός του μέλλοντας, είμαι απολύτως σίγουρος, θα καταγράψει ως τη χρονική στιγμή που αποδομήθηκε το όραμα του Άντενάουερ, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Χέλμουτ Σμιτ, του Χέλμουτ Κόλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, καθίστε. Δεν γράφεται τίποτε στα πρακτικά από τις φωνές και τις διακοπές.